Έχοντας συνεργαστεί με δύο γενιές της οικογένειας Λύρα στο πλαίσιο της ενώσεως Ελλήνων εφοπλιστών, πιστεύω ότι χαρακτηρίζονται από ένα βαθύ αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και low profile για το κοινωνικό τους έργο. Το σημερινό βραβείο, λοιπόν, είναι μία επιβεβλημένη αναγνώριση της κοινωνικής τους προσφοράς. Η οικογένεια Λύρα από τις Συνούσες διακρίνεται για το ήθος, την διακριτικότητα και την ευγένεια. Τέταρτη γενιά, οι γιοι του Μάρκου και Κώστα Λύρα συνεχίζουν επάξια την αυτιλιακή δραστηριότητα της οικογένειας και πάντα με κοινωνική προσφορά στο χώρο της ιατρικής, της εκπαίδευσης, της ορθοδοξίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Μάρκος και ο Κώστας Λύρας υπήρξαν από τα πλέον σημαντικά μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας σε Αθήνα και Λονδίνο, με σημαντικότατη, αξιόλογη κοινωνική προσφορά, αλλά και παρουσία στα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς εφοπλισμού. Ο Μάρκος Λύρας υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Greek Shipping Cooperation Committee της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας. Ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του London P&I Club και ο Κώστας Λύρας, ο αδελφός του, υπήρξε αντιπρόεδρος στο International Chamber of Shipping. Ο Γιάννης Μάρκου Λύρας, ως πρόεδρος του London P&I Club, είναι ο μακροβιότερος εν ενεργεία Έλληνας πρόεδρος αλληλασφαλιστικού οργανισμού. Παράλληλα, διατέλεσε αντιπρόεδρος του Greek Shipping Cooperation Committee και πρόεδρος του Hellenic Mutual War Risks Association. Ο Γιάννης Λύρας ήταν ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος της ΕΞΑ, διετέλεσε για δύο συνεχόμενες θητείες πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από το 1997 μέχρι το 2003, ενώ ήταν και μέσα στο Προεδρείο της Ένωσης για σειρά ετών, ενώ ο Δημήτρης Λύρας διατελεί Council Member της Intertanko. Η οικογένεια Λύρα χαρακτηρίζεται από υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Η στήριξή της είναι σημαντική προς το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Αργό, βοηθώντας στην ανέγερση οικοτροφείου και μονάδας ημερήσιας φροντίδας. Η μνήμη του Μάρκου Ιωάννη Λύρα, το Lyra's Family Charitable Trust, προσέφερε μια σημαντική οικονομική αρρωγή στη δημιουργία του Μάρκος Λύρας Pediatric and Surgical Unit στο King's College Hospital του Νοτιού Λονδίνου. Σημαντική είναι και η προσφορά της οικογένειας στο Osteopathic Center for Children και στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειου. Ας πάμε όμως και λίγα χρόνια πιο πίσω, μερικές δεκαετίες. Και αξίζει να σημειώσουμε τη μεγάλη προσφορά στο χώρο της κοινωνικής αγαθοέργειας από την πλευρά του Μάρκου Ιωάννου Λύρα. Ο Μάρκος Ιωάννου Λύρας, μέσα από το γραφείο του στο Λονδίνο, προσέφερε σημαντικές δωρεές προς το Γενικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Δρομοκαίτιο, αλλά και προς το Αμερικάνικο Κολέγιο. Παράλληλα, η οικογένεια έχει διατηρήσει μια πολύ στενή επαφή με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο Λονδίνο, και έχει συνεισφέρει στις δραστηριότητές της. Και όσον αφορά την ελληνική εκπαίδευση, έχει κάνει μια σημαντικότατη δωρεά προς το δεύτερο γυμνάσιο της Κηφισιάς. Σημαντική όμως είναι και η παρουσία των συζύγων της οικογένειας Λύρας στο χώρο της κοινωνικής φιλανθρωπίας και αγαθοέργειας και μπορούμε εδώ να αναφέρουμε την περίπτωση της κυρίας Ευγενίας Λύρα, της συζύγου του Ιωάννη Μάρκου Λύρα, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της φιλανθρωπίας και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Καρδιάς. Η οικογένεια υποστηρίζει επίσης και το έργο του Λύρου Παιδικού Ιδρύματος, η Άγια Ενάργυρη Ορθόδοξο Χωριό, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Μάρκο Νικολάου Λύρα.